Οπότε είμαστε σε τρέχει. Τρέχει ηχός. Γεια σας. Να είμαι κι εγώ. Γεια σας. Είμαι η Ευτυχία και αυτές είναι οι 5 αγαπημένες μου ταινίες στο Σινόμπο. Δεν είναι, αλλά πάντα ήθελα να το πω. Είμαι στην ομάδα του curation, δηλαδή της επιλογής των ταινιών. Είμαι ο άνθρωπος πίσω από τα social media. Όλοι με ξέρουν και όλος τους ενοχλώ. Ασχολούμαι με τα δεδομένα, δηλαδή είμαι data scientist. Κάνω την επικοινωνία των ταινιών. Ακούμε τους δημιουργούς, βλέπουμε τις ταινίες, τα δυνατά τους σημεία και προσπαθούμε να τις επικοινωνήσουμε με έναν τρόπο που να καταλάβουν και οι άλλοι για ποιο λόγο τις διαλέξαμε. Είμαι το άτομο που προσπαθεί να συνδέσει και να φέρει τα υλικά από το εξωτερικό για να αρχίσουν να μοιράζονται στα διάφορα κομμάτια. Λίγο στην καθαριότητα, λίγο σε κάτι τρέιλεράκια, λίγο στο λογιστήριο. Πριν καν αρχίσει το Σινόμπο, εγώ δούλευα ήδη στο Σινόμπο. Σινόμπο, σινεμά, αίθουσες. Αν χρειαστεί κάτι, εγώ το κάνω, το αμάξι μου. Είμαι πασπαρτού, η αλήθεια είναι, είμαι πασπαρτού. Το λέω, δεν κρύβομαι. Ουσιαστικά είμαι ο άνθρωπος που ασχολείται με το marketing και με το προϊόν, το product. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες. Πάρα πολύ οι ταινίες. Ξεκινάω τη Δευτέρα στο κομμάτι των social, στα βίντεο. Βοηθάω στην επιλογή των ταινιών και τον προγραμματισμό τους στην πλατφόρμα και στις αίθουσες. Είμαι αυτή που φροντίζει να βρεθούν οι αίθουσες που θα παίξουν την κάθε ταινία. Κάνω πολλά από τα side quests. Κάνω πολύ κειμενογράφηση. Τρέχω και τα social media του Σινομπόπερα. Είμαι ο Τάσος και έχω αναλάβει την εξυπηρέτηση πελατών. Απασχολούμαι ενεργά και δυναμικά στο τμήμα της διανομής ταινιών. Από εδώ είναι η Τζέιχαν που είναι η anti-stress officer. Εδώ πέρα έχουμε τον Νάρκο, ο οποίος είναι bodyguard. Είμαι αυτή που το ξεκίνησε το Σινόμπο. Προσπαθώ καθημερινά να μοιράζομαι το όραμα με την ομάδα, με το κοινό και να εμπνέω διαρκώς για να... παιδιά, τρέχουμε πάρα πολύ! Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και είμαι ο λογιστής του Σινόμπο. Εδώ είμαστε! Τα δύο αγαπημένα μου είναι το Τσινόμπο και το Κινόμπο. Αλλά το Κινόμπο Τσινόμπο μου αρέσει πιο πολύ. Α, καλά. Ξαϊνόμπο, κοινομπούν. Κοινόμπο, τσινόμπο, τσινομπό, τσινομπού. Αλλά γενικά ο κόσμος το αντιλαμβάνεται σαν σινόμπο. Η ταινία που μου έφτιαξε τη διάθεση ήταν Τα πεσμένα φύλλα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία με τον άνθρωπο με τις απαντήσεις, που είναι μια πρόσφατη ελληνική ταινία που φέραμε, πέρσι δεν θυμάμαι. Ήταν ένα πολύ όμορφο road trip και θα πω αυτό. Θα έλεγα Τα πεσμένα φύλλα. Όντως νιώθεις όμορφα όταν τη βλέπεις και νιώθεις και λίγο ότι υπάρχει μια ελπίδα για όλους μας. Ακόμη και αν δεν υπάρχει. Θα πω το Down by Law του Τζάρμους. We all scream for ice cream. Τσάνγκιν Εξπρέσ, θα πω εγώ. Θα θέλετε να πάτε στην Καλιφόρνια μετά. All the leaves are... Το Frances Ha, γυναικεία φιλία και όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα. Θα μπορούσα να πω το «Οι γείτονες από πάνω», που έχει μια δόση πιο πιπεράτη σαν ιστορία. «Οι γείτονες από πάνω» είναι στα top του Σινόμπο και προσωπικά I don't get it. Δεν το άκουσα αυτό. Θυμάμαι ότι όταν είχα δει το Πάτερσον, δεν θυμάμαι, θα πω αυτό. Δεν θυμάμαι. Το Τιτάν. Το Τιτάν, χρυσός φοίνικας. Είναι ο πιο αποτυχημένος φοίνικας. Γενικά πολύ αναγνώριση. Δεν μ' άρεσε τίποτα από αυτή την ταινία. Είναι ένα είδος σινεμά που πρέπει να σου αρέσει. Πέρασα πολύ άσχημα. Η εκόλαψη. Μέχρι να εκολαπτεί αυτό το τέρας μέσα σε αυτό το γιγάντιο αυγό. Ταλαιπωρήθηκα. Αυτό τώρα δεν νομίζω ότι μου έχει τύχει. Αλλά μάλλον γιατί δεν πηγαίνω εκεί που δεν θα μου αρέσει πολύ. Γενικά στη ζωή, παιδιά, αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Είμαι πολύ μικρή για να με βάλουν σε blacklist. Τα μαγνητικά παιδεία. Τι την έκανα τη σειρά? Binge. Εντάξει, σειρά που κάναμε όλοι binge μέσα σε μία μέρα ήταν το Normal People.
Οδυνηρό binge, αλλά binge. Δυστυχώς, για μένα, το It's a Sin ξανά. Γιατί έκλαιγα μετά άλλες τρεις μέρες, δηλαδή σε μία μέρα την είδα και τρεις μέρες έκλαιγα. Εντάξει. Το Riot Police, Matt, στα ελληνικά, όπου έκλαιγα στο πρώτο επεισόδιο. Χριστούγεννα, γρήπη α, It's a Sin, κλάμα, αυτό. Αυτό που ο Νάρκο δάγκωσε στον courier, μπορώ να το πω ή θα μας κλείσει μέσα. Μια φορά ο Νάρκο είχε δαγκώσει ένα courier. Ο Νάρκο είναι σκύλος επίσης, δεν είναι κάποιος υπάλληλος. Του έσκησε το παντελόνι, έτρεχε η Σοφία να του δώσει. Το κύριο Ψηλάκι είχε δαγκώσει. Μη χειρότερα, καλέ. Σινεμά θα έλεγα. Σκληρό αρ... Να πω κάτι άλλο. Όχι, το χωρίς όρια. Αυτό που έχουμε στο Συνόμπο, σινεμά χωρίς όρια. Multiculti. Γαμάτο. Ναι, δεν ξέρω, επιτρέπεται. Δημιουργικότητα. Τρέλα. Γιατί, τι έχει τρέλα, κακή μου. Καλώς ήρθατε στο Μάντεψε την ταινία. Η ταινία που έχεις είναι σε ένα νησί. Οκ. Okay. Δύο άνθρωποι πάνε σε αυτό το νησί. Παρέα. Okay. Ναι, ο ένας δεν είναι τελείως μόνος. Σε ποια ήπειρο? Στη δική μας. Μεγάλο νησί. Μικρό δεν είναι. Ναι. Πρόσφατη ταινία. Έχουμε ένα αυτοκίνητο. Ρόζο το αυτοκίνητο. Ρόζο το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει πια, γιατί το πετάξανε από έναν γκρεμό. Ο Στέλιος είπε πριν ότι δεν του αρέσει καθόλου αυτή η ταινία. Τα μαγνητικά πεδία. Μπράβο, Στέλιο. Κάπως είναι σαν να υπάρχει κάτι μεταξύ τους, αλλά δεν υπάρχει. Έχει πολύ φούξια. Άρα είναι ένας άντρας και μια γυναίκα σε ένα πλοίο που ρίχνουν ένα αυτοκίνητο από ένα γκρεμό, άρα έχουν βγει από το πλοίο. Είναι πριν το πλοίο ή μετά το πλοίο? Ο ένας man βρίσκει έναν άλλον man, ο άλλος man κράζει. Τον άλλο man. Γενικά όλο αυτό το performance ήταν πάρα πολύ αστείο. Δεν είναι τα μαγνητικά παιδιά. Είναι τα μαγνητικά παιδιά. Με δουλεύετε! Το Λεβιάθαν. Αχ, ενός Ρώσου τώρα. Σβάγκετζεφ. Εντάξει. Το The Florida Project. Τα παράστα. Παράστα, παιδιά. Όλοι λένε τα παράστα. Εγώ θα πω shoplifters. Κλέφτες καταστημάτων. Moonlight. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές επιλογές, αλλά θα πάω με το Moonlight. Moonlight. Τα παράστα είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες, αλλά το Moonlight αγαπώ πάρα πολύ. Και αν σκεφτούμε και το ότι δεν κέρδισε το La La Land, που επίσης αγαπούσα και έγινε και όλο αυτό. La La Land. I'm sorry. No. There's a mistake. Θα πω το Moonlight. Moonlight. Best Picture. Η Άντζελα Δημητρίου ως office manager και ο Ηλίας Ψινάκης στην εξυπηρέτηση πελατών. Νομίζω τον Ben Affleck. Από την ταινία The Accountant θα ήταν... Παύλος Παυλίδης. Θα έφερνα και έναν Bill Murray να μας κάνει τις δουλειές. Πλένει κανένα πιάτο, πήγαινε σε κάτι πάρτι αυτό στην Αμερική και πλένει τα πιάτα. Η απάντηση εδώ και νομίζω στις επόμενες ερωτήσεις θα είναι μόνο μία. Αναβήση. Ψυχεδέλεια. Πολλές. Κάθε Χριστούγεννα θέλω να βλέπω το Harry Potter από την αρχή. Φέρτε τα. Poor Things. Η καινούργια ταινία του Κόπολα, το Μεγαλόπολης. Θα έλεγα τη φιλμογραφία του Αρονόφσκι ή του Clint Eastwood, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν σκηνοθέτης, συγγνώμη. Το Better Call Saul και στη συνέχεια το Breaking Bad. Σίγουρα The Wire και μετά Sopranos. Θα έφερα τη φιλμογραφία του Kubrick. Είπες όλο το budget. Το σπατάλησα όλο, τι εννοείς. Όχι, ευτυχώς δεν έχουμε όλα τα λεφτά του κόσμου, γιατί με αυτά που μπορούμε και έχουμε, φέρνουμε αυτά τα διαμαντάκια και καταφέρνουμε να τα φέρουμε και να λάμψουν με έναν τρόπο. Baby Teeth. Όταν βγάλαμε το Baby Teeth, χορεύαμε σε ρυθμούς Baby Teeth στο γραφείο για 3 εβδομάδες. Το soundtrack του νεκρού, του Jim Jarmusch, που το έχει κάνει ο Neil Young,
και είναι έτσι πολύ ατμοσφαιρικό και σε βάζει πάρα πολύ μέσα στην ταινία. Οτιδήποτε από Μίκα Λίβαη, έχουμε το μόνο στο Αλεχάνδρο Λάντες και γενικά η μουσική, αν θέλετε να μπείτε σε κάποια ζούγκλα στον Αμαζόνιο, βάλτε το αυτό ένα πρωινό να το ακούσετε και θα είστε εκεί. Να 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 να. Δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά Fallen Leaves, το τραγουδάκι με τις δύο κυρίες. Το τραπέζι που πέφτει, μπορώ να το πω εδώ. Το τραπέζι των meetings καταραίει. Στη μέση του meeting. Έχω κάποιον που δεν πλένει την κούπα του. Δεν είναι εδώ σήμερα. Τον αγαπώ πολύ. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Σας παρακαλώ, πλύνετε τις κούπες σας. Γενικά με την αφισούλα είναι, ας πούμε, το In the Mood for Love και το Fallen Leaves. Τη θέλουν όλοι. Τη θέλουν κολλασμένα. Και μας ρωτάνε, αυτή μπορείτε να μας τη δώσετε μετά. Όχι. Fassbender και ξέρω ψωμί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Normal People και τον Paul Mescal. Κάτι έχει κάνει ο Adam Driver τον τελευταίο καιρό και δεν καταλαβαίνω. Σίγουρα Adam Driver. Νομίζω η Margot Robbie. Marion Cotillard. Θα έλεγα λίγο Ryan Gosling. Τέλος πάντων, είναι ο Ryan Gosling σε μια ταινία που δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Στο τέλος του δρόμου. Με ενημερώνω από το Control. Δεν φοράει μπλουζάκι σε διάφορα σημεία. Ryan Gosling και στο Lars in the Real Girl. Ryan Gosling forever. Είμαι παντρεμένος. Πάντα ο Mads Mikkelsen. Kristen Stewart. Υποθέτω κάπου θα την έχουμε αποθηκευμένη. Όχι. Τη Stewart την έχουμε. Θα πω τη Rooney Mara, που την βλέπουμε στο παρελθόν της Ούνα. Θα πω πάλι το Normal People. Για τον Paul Mescal. Είναι μάλλον το In the Mood for Love, γιατί νομίζω έχει συνδεθεί πάρα πολύ με το Σινόμπο. Νομίζω ότι αμέσως μόλις σου λέει κάποιο Σινόμπο, σκέφτεσαι... Θα έλεγα η Ανωτέρα Βία του Ostlund. Έχει πολλά συνομπικά elements και είναι αστεία και θίγει ενδιαφέρουσες κοινωνικές θεματικές. Και έχει και κινηματογραφικό ενδιαφέρον, οπότε νομίζω ότι είναι ένα full πακέτο. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η φιλμογραφία του Παπατάκη, γιατί δεν θα το ξαναβρούμε αυτό. Για μένα, αυτή που προτείνω πάντα δηλαδή, είναι το Pride. Είναι μια αγγλική ταινία πάρα πολύ ωραία. Για ένα πολύ παράδοξο union που έγινε επί εποχής Thatcher, ανάμεσα στους ανθρακορίχους της Αγγλίας και τους συλλόγους γκέι δικαιωμάτων. Το Grande Bellezza. Δείχνει τη Ρώμη του 21ου αιώνα ακριβώς όπως πρέπει. Ο τυφλός που δεν ήθελε να δει τον Τιτανικό. Το Baby Teeth. Είναι φαν και γλυκόπικρο. Το Burning του Lee Chang-dong. Και θα το συνιστούσα γιατί είναι μια πολύ καλή είσοδο στο νέο ασιατικό σινεμά. Νομίζω ότι θα ήταν μια ταινία που είναι all time classic που λένε. Το Χρυσοθύρα του Charlie Chaplin. Ξεκινήστε με τον Belle Epoque, έτσι για ένα όμορφο ελαφρύ βράδυ. Πηγαίνοντας την απόφαση φυγής για κάτι πιο έτσι, big. Δείτε το Scrapper για να νιώσετε έτσι λίγο τρυφερότητα. Και μετά τελειώστε με τον Bacurau. Και θα καταλάβετε γιατί. Γιατί να μην έχει κάποιο σημείο. Για να έχουμε δουλειά. Γιατί δεν μπορεί να βρει πουθενά άλλο αυτές τις ταινίες σε καμιά άλλη πλατφόρμα. Γιατί θέλεις πάντα να έχεις στο χέρι σου αυτό το φίλο σου που κάνει γαμάτες προτάσεις για ταινίες. Γιατί μπορείς να έχεις δωρεάν εισιτήρια κάθε εβδομάδα για να πηγαίνεις σινεμά. Νομίζω για να έχει πρόσβαση στο καλύτερο σινεμά παγκοσμίως. Γιατί είναι πολυπίκυλο και είναι όλα επιλεγμένα ένα προς ένα. Γιατί πραγματικά ταξιδεύουμε όλο τον κόσμο και έχουμε συνεχώς τα μάτια μας ανοιχτά για να βρίσκουμε τα καλύτερα που υπάρχουν εκεί έξω, για να μην αναρωτιέστε πού χρειάζεται να ψάξετε για να βρείτε το καλύτερο σινεμά του κόσμου. Να ζήσει Σινόμπο και χρόνια πολλά. Μεγάλο να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε ένα σοφός. Yeah, make it, make it, make it, make it.
Hey, stand up guy, boom, 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know that you. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.